Πολλά είδη διατροφής έχει συμπαρασύρει το κύμα της ακρίβειας. Αυτό που προκαλεί ωστόσο τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι το σουβλάκι. Ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά σταμάτησε να είναι τόσο προσιτό όσο παλαιότερα, όπως λένε επιχειρηματίες στον Αντένα. Την ίδια στιγμή είναι αντιμέτωποι με την ενεργειακή κρίση. Είδος πολυτελείας τίνει να γίνει το παραδοσιακό σουβλάκι. Το 2021 η τιμή στο καλαμάκι χοιρινό δεν ξεπερνούσε το 1,80 ευρώ. Φέτος έχει φτάσει έως και στα 2,20 ευρώ. Στο τυλιχτό, πέρσι η τιμή έφτανε έως και τα 2,60 ευρώ, ενώ φέτος ως και τα 3,30 ευρώ. Νοικοκύριδες δηλαδή, να χρωστάμε και να μπαίνουμε στην διαδικασία διακανονισμών, αλλά σκεφτόμενο ότι τον επόμενο μήνα πάλι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε. Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, όπως το κρέας, το λάδι αλλά και τα υλικά της συσκευασίας, συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις τιμές. Να φανταστείτε ότι δεν έχουμε καθόλου καταλόγους διανομής, διότι δεν ξέρουμε αν τον επόμενο μήνα οι τιμές θα είναι οι ίδιες. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, ορισμένα κρέατα έχουν αύξηση έως και 50%. Στις πατάτες το τελευταίο δίμηνο υπάρχει αύξηση 30% και στα χαρτικά 100% αύξηση. Το δεκάλυτρο το ηλιέλαιο πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία κόστιζε 11 ευρώ. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος έφτασε στα 30,50 ευρώ. Οι τηγανιτές πατάτες από 16 λεπτά πλέον κοστίζουν 1,30 ευρώ. Εκτός από τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, οι επιχειρηματίες είναι αντιμέτωποι με τσουφτερές τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο. Πληρώναμε πέρσι τον Οκτώβρη στη ΔΕΗ 2.000 το μήνα και ο τελευταίος λογαριασμός είναι 7.500. Στο φυσικό αέριο πληρώναμε 2.500 με 3.000. Φτάσαμε κάποια στιγμή να πληρώνουμε και 12.000 μηνιαίως. 30% μειωμένη είναι η κίνηση, λένε οι επιχειρηματίες στην κάμερα του Αντένα. Ο Τρίφωνας Δημητρόπουλος, που διατηρεί δεκαετίες την επιχείρησή του στον Μπουρνάζη, για πρώτη φορά προσπαθεί να μειώσει ό,τι μπορεί, καθώς τα μηνιαία έξοδα έχουν διπλασιαστεί πλέον. Παλαιότερα, ας πούμε, είχαμε τις επιγραφές, τις πινακίδες του μαγαζιού φωτιζόμενες γύρω-γύρω όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, τώρα δεν τις έχουμε. Μόλις κλείνει το μαγαζί, κλείνουν. Τους φούρνους, να τους κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Οι τιμές στο παραδοσιακό σνακ αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα, με τους επιχειρηματίες να τονίζουν ότι δεν θέλουν να σπάσει το φράγμα των 3 ευρώ.